Αντιδράσεις έχει προκαλέσει στους συλλόγους εκπαιδευτικών της χώρας η πρόσφατη υπουργική απόφαση που αφορά στις συγχωνεύσεις, καταργήσεις αλλά και υποβιβασμούς σχολικών μονάδων για επίθεση στις ανάγκες των μαθητών και στα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών στα πλαίσια του εξορθολογισμού του κόστου στην εκπαίδευση από πλευράς της συγκυβέρνησης, έκανε λόγο με δηλώσεις του ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ιωαννίνων, Στέφανος Σίντος. Ο κ. Σίντος αναφέρθηκε στο ψήφισμα που κατατέθηκε στην 86η Γενική Συνέλευση της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, με το οποίο και καταγγέλει τις συγχωνεύσεις και τους υποβιβασμούς των σχολείων. Σε ό,τι αφορά το νομό των Ιωαννινών, συγχωνεύσεις γίνονται στο σύνολο των συστεγασμένων νηπιαγωγείων, με αποτέλεσμα να χάνονται αρκετές οργανικές θέσεις, όπως κατήγγειλε ο κ. Σίντος. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων, η αιρετή Απίσπε Υπήρου και η αιρετή του Πίσπε Ιωαννίνων, καθώς και εκλεγμένοι αντιπρόσωποι στην 86η Γενική Συνέλευση της ΔΟΕ, του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων, καταγγέλουμε την υπουργική απόφαση που υπογράφτηκε στις 12 Ιουνίου 2017 και είδε το φως της δημοσιότητας την 23η Ιουνίου 2017 και αφορά τις συγχωνεύσεις, καταργήσεις, υποβιβασμούς σχολικών μονάδων. Συγκεκριμένα, το Υπουργείο Παιδείας με ανακοίνωσή του μετά την πρώτη προσπάθεια της εφαρμογής της αξιολόγησης μέσω της συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων για την επιλογή των στελεχών εκπαίδευσης προχωρά σε νέες υποβαθμίσεις, συγχωνεύσεις και καταργήσεις σχολικών μονάδων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ στα πλαίσια του εξορθολογισμού του κόστου στην εκπαίδευση κάνει επίθεση στις ανάγκες των μαθητών και στα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών και προχωρά σε μαζικό κύμα υποβιβασμών, συμπτύξεων, καταργήσεων σχολικών μονάδων, το μεγαλύτερο μετά από αυτό το 2011 της Διαμαντοπούλου. Καταργούνται σε όλη την Ελλάδα 363 τμήματα δημοτικών σχολείων και 106 τμήματα νηπιαγωγείων. Συγκεκριμένα, στο νομό Ιωαννίνων συγχωνεύεται το σύνολο των συστεγαζόμενων νηπιαγωγείων, με αποτέλεσμα να χάνονται αρκετές οργανικές θέσεις παρά τις αρνητικές γνωμοδοτήσεις, προτάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων Ιωαννίνων και Μετσόβου και τις προσπάθειες του Συλλόγου μας. Καταδικάζουμε τις συγχωνεύσεις υποβιβασμούς της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, μεταβολές οι οποίες πραγματοποιήθηκαν με λογιστικά και μόνο κριτήρια, παραβλέποντας τις εκπαιδευτικές μαθησιακές προτεραιότητες και δημιουργώντας συνθήκες εργασιακής ανασφάλειας για μόνιμους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς. Και απαιτούμε να πάρθουν άμεσα πίσω όλες οι υποβαθμίσεις, καταργήσεις, συγχωνεύσεις των σχολικών μονάδων, κανένα τμήμα νηπιαγωγείου πάνω από 15 μαθητές, κανένα τμήμα δημοτικού σχολείου πάνω από 20 μαθητές. Κάλυψη όλων των αναγκών των σχολείων από τον κρατικό προϋπολογισμό. Το ψήφισμα αυτό κατατέθηκε από όλους μας στην 86η Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων της Δασκαλικής Ομοσπονδίας. Στο διατάσταση σημαίνει ότι θα χαθούν πάρα πολλές οργανικές θέσεις στα νηπιαγωγεία. Συγχωνεύονται τα νηπιαγωγεία, ήταν η πρόταση του Διευθυντή Εκπαίδευση, η οποία αυτούσε όπως κατατέθηκε από το Διευθυντή, παρά τις προσπάθειες της δικές μας, τόσο και εμούς στο Δημοτικό Συμβούλιο της παρουσίας μας και της αλλαγής της πρότασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν ελήφθη τίποτα από αυτά υπόψη και αυτούσε η πρόταση του Διευθυντή Εκπαίδευσης υιοθετήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας. Με αποτέλεσμα, εκτός από τις υποβασμούς και το κλείσιμο κάποιων δημοτικών σχολείων, τα οποία παραμένουν και θεωρούμε σωστά για αρκετά χρόνια κλειστά, πράγματι, αλλά διαφωνούμε πλήρως με τη συγχώνευση όλων αυτών των νηπιαγωγείων που έχουν γίνει. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ιαννητών, Βασίλης Τσαβαλάς, εκτιμά πως δεν θα υπάρξουν προβλήματα από τις συγχωνεύσεις των νηπιαγωγείων, τα οποία συστεγάζονται στον Δήμο Ιαννητών, αλλά ούτε και από τη συγχώνευση του 17ου νηπιαγωγείου στα σεισμόπληκτα, το οποίο ουσιαστικά θα κλείσει και θα συγχωνευτεί με το 7ο στην ίδια περιοχή. Ουσιαστικά μιλάμε για νηπιαγωγεία τα οποία συστεγάζονται και γίνονται ως μια σχολική κοινότητα. Εμείς έτσι κι αλλιώς σαν σχολική επιτροπή αυτά τα σχολεία τα είχαμε ως μια σχολική κοινότητα. Το θέμα είναι που θα δημιουργηθεί, που μάλλον ένα σχολείο θα κλείσει, θα πάψει να λειτουργεί, είναι το 17ο νηπιαγωγείο στα Σεισμόπληκτα. Είναι ένα νηπιαγωγείο το οποίο ο Δήμος όλα αυτά τα χρόνια το μίσθωνε. Ουσιαστικά αυτό το νηπιαγωγείο θα πάει στο 7ο νηπιαγωγείο που βρίσκεται πάλι στα Σεισμόπληκτα. Από ό,τι άκουσα και μίλησα με την εκπαίδευση, δεν θα χαθεί καμία θέση εκπαιδευτικού και ότι στα παιδιά δεν θα υπάρχει απολύτως κανένα πρόβλημα. Είναι η θέση η επίσημη της εκπαίδευσης και ότι δεν θα χαθεί καμία θέση εργασίας όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς.